Το reality του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Και μάλλον θα συνεχίζεται για καιρό ακόμη, αφού ούτε παρέμβαση της FIFA και της UEFA φαίνεται να λύνει το πρόβλημα, με τον Όφη να επιμένει στις προσφυγές του στα πολιτικά δικαστήρια, την ΕΠΟ να επιμένει στο λουκέτο και να μην ανακοινώνει τις αποφάσεις που θα ξεκαθαρίζουν το οποίο της κατηγορίας, και τις ομάδες που παραμένουν σε ομοιρία να φωνάζουν αλλά κανείς να μην τις ακούει. Στην αναγέννηση τα πάντα έχουν βαλτώσει από την Τετάρτη, με τη διοίκηση να περιμένει τις αποφάσεις, αλλά αυτές να μην έρχονται. Η επιλογή της διοίκησης να δώσει άδεια στους παίκτες αλλά και στους εργαζόμενους στο ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν αυτή που προκλήθηκε από τους παράγοντες της ομάδας και μάλλον ήταν ενδεδειγμένη. Με το πέρας της προπόνησης Τετάρτης, οι ευθύνες του κεντρινόμενου συλλόγου λόγω της αγωνιστικής απραξίας αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί έδωσαν άδεια στους παίκτες σε όσους τέλος πάντων είχαν μείνει ακόμη να προπονούνται. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια εξέλιξη θα ξαναρχίσουν προπονήσεις, σενάριο όμως που αυτή τη στιγμή φαντάζει απίθανο να γίνει, αφού όλοι θεωρούν πως οι στόχοι των ομάδων της κατηγορίας δεν θα κρυθούν αυτό το καλοκαίρι στο γήπεδο, αλλά τα πάντα θα κρυθούν στις έδρες των πειθαρχικών επιτροπών.